Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Star στις 3. Συνεχίζεται το πολεμικό θρίλερ για γερά νεύρα στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, όπως έλεγαν οι Αμερικανοί. Και σήμερα το πρωί τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες απόσυρσης δυνάμεων από την περιοχή της Κριμαίας. Οι Δύση και το ΝΑΤΟ όμως αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τις κινήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα τα δούμε όλα. Να συνδεθούμε απευθείας αυτή τη στιγμή με τους συναδέλφους, τον Σπύρο Λάμπρου, τον απεσταλμένο του Σταρ στο Κίεβο, και τον ανταποκριτή του Σταρ στην Ουάσιγκτον, τον Δημήτρη Σουλτογιάννη. Πρώτα όμως να δούμε το βίντεο με τις δραματικές εξελίξεις. New video from the Russian Ministry of Defense as it claims that some units have completed their exercises and are now returning to their home bases. Russia's defense ministry has released a video, meanwhile, that it says shows military equipment crossing the bridge from Crimea into Russia. This coming a day after Russia said some of its troops were being sent back to base. But so far, we have not seen any de-escalation on the ground. On the contrary, it appears that Russia continues the military build-up. Now here we can see in the first Allied image the garrison at Yelna in western Russia. Large amounts of weaponry were moved there last year, including 700 tanks and ballistic missile launchers. But take a look at this image that was taken on Sunday, and you'll see that has been a lot of movement and more units have arrived. Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany. If Russia further invades Ukraine, it will not happen. While I will not send American servicemen to fight in Ukraine. Τα ρωσικά στρατιωτικά γυμνάσια συνεχίζονται κανονικά στη Λευκορωσία με αναχαιτήσεις του υποτιθέμενου εχθρού και στον αέρα. Το ρωσικό πολεμικό ναυτικό πραγματοποιεί ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα Μπάρεντς. Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει να ειρωνεύεται τη Δύση, που είχε προαναγγείλει ότι οι Ρώσοι θα επιτεθούν σήμερα στην Ουκρανία. Θα ήθελα να ζητήσω από τα αμερικανικά και βρετανικά μέσα παραπληροφόρησης, Bloomberg, The New York Times και The Sun, να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα για τις επερχόμενες εισβολές μας μέσα στη χρονιά. Θα ήθελα να σχεδιάσω τις διακοπές μου. Στον ΟΗΕ, ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας, Δημήτρη Πολιάνσκι, συνέστησε στη Δύση να βρει έναν καλό γιατρό, ειδικό στην παράνοια. Και στο Κίεβο συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας για να στείλουν μήνυμα ενότητας ενάντια στη ρωσική απειλή. I am not afraid. I am preparing. I am going to buy some hand weapons and train to resist. We are ready to Russian invasion because the war 8 years. Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως στις ζωντανές μας συνδέσεις με τα δύο βασικά σημεία του ενδιαφέροντος. Πάμε να δούμε τον Σπύρο Λάμπρου, τον απεσταλμένο μας στο Κίεβο, και τον Δημήτρη Σουλτογιάννη στην Ουάσιγκτον. Να ξεκινήσουμε από εσένα, Σπύρο. Είναι η μέρα εθνικής ενότητας σήμερα στην Ουκρανία. Από το πρωί συγκεντρώθηκαν Ουκρανοί πολίτες. Ποιο είναι το κλίμα στο Κίεβο? Είναι η μέρα εθνικής ενότητας και νομίζω ότι οι Ουκρανοί από σήμερα δεν πιστεύουν ούτε τους Δυτικούς αλλά ούτε και τους Ρώσους στο τι αναμένεται να γίνει από εδώ και πέρα. Θεωρούν ότι έχουν τραβήξει πλέον τη δική τους γραμμή, δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το πόλεμο νεύρο και θέλουν να συνεχίσουν όπως μας λέγανε τη ζωή τους. Να μην ακούν δηλαδή αν φεύγουν τα στρατεύματα ή αν θα τους βοηθήσουν οι Δυτικοί, να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους πιστεύοντας στον ίδιο τους τον εαυτό. Σήμερα ζήσαμε συγκινητικές στιγμές έξω από τη Βουλή. Υπήρχε κόσμος, διαδηλωτές με σημαίες Ουκρανικές κρατώντας την καρδιά τους. Έψαλαν τον εθνικό του ύμνο, υπήρχε η μπάντα της χώρας αλλά και η χοροδία της χώρας, η οποία μπήκε μέσα στη Βουλή, και μαζί όλοι οι βουλευτές βγήκαν στον προαύλιο χώρο και εκεί έψαλαν τον εθνικό του ύμνο. Υπήρχαν πανό που ευχαριστούσαν τους Λιθουανούς, γενικότερα τους Ευρωπαίους αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την στήριξη. Υπήρχε όμως και θυμός και εκνευρισμός για αυτό που περνάει ολόκληρη η χώρα, και δεν είναι μόνο τι ζει το κάθε σπίτι, αλλά είναι τι περνάει και η οικονομία της χώρας, η οποία περνάει φυσικά πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και ώρες. Με τέτοια πίεση από όλες τις πλευρές. Αυτό που ναι, είναι βεβαίως και ο βαθιά ανθρώπινος παράγοντας, πέραν του οικονομικού που πολύ καλά κάνεις και θίγεις. Είναι πρωτόγνωρο να κοιμάσαι το βράδυ και να μην ξέρεις εάν θα ξυπνήσεις με τα ρωσικά στρατεύματα να έχουν εισβάλει στη χώρα σου. Διότι σήμερα το βράδυ ήταν ακριβώς αυτό το βράδυ, αν πιστεύαμε τουλάχιστον τους Αμερικανούς.
Ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ, θέλω να σου πω, για τους Ουκρανούς, γιατί όπως λες, δεν ήξεραν αν θα ξυπνήσουν το πρωί με το ξυπνητήρι τους για να πάνε στη δουλειά τους ή με τις σιρήνες τους του πολέμου σε περίπτωση που τους βομβάρδιζαν. Γι' αυτό και οι νεαροί, όταν τους συναντήσαμε έξω από τη Βουλή που κρατούσαν τις σημαίες τις Ουκρανικές, μας έλεγαν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε να πολεμήσουμε. Δεν θα αφήσουμε τους γονείς μας, δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Έτσι θα βγούμε στην πρώτη γραμμή και βλέπετε και τα πλάνα. Αλλά εκτός από αυτό, έλεγαν ότι εμείς έχουμε ήδη όπλα στα σπίτια μας, γιατί έχουμε πολεμήσει σε άλλες καταστάσεις το 2014. Πάλι στην Ουκρανία, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξαναμπούμε σε ένα πόλεμο. Ιδιαίτερα συγκινητικό, συγκλονιστικό θα έλεγα ήταν ότι κάποια στιγμή απέναντι από τη Βουλή, στο Μνημείο των Μεσόντων, υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι γονατιστοί προσεύχονταν για τα παιδιά τους. Ήταν γονείς, σύζυγοι στρατιωτικών, στρατιωτών οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και όλοι μαζί άναψαν κεριά μπροστά από ένα ξύλινο σταυρό. Ορθόδοξοι ήταν. Διότι μην το ξεχνάμε και αυτό που λες, Σπύρο, είναι ανθρώπινες ζωές εδώ που διακυβεύονται. Δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές ισορροπίες και αυτό το brand affair του ΝΑΤΟ με την Ρωσία. Είναι Ουκρανοί στρατιώτες, είναι και Ρώσοι στρατιώτες από την άλλη μεριά. Έτσι ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι πιέζονται από τρία διαφορετικά σημεία. Τηλεφωνεί ο ένας δηλαδή στον άλλο, στους συγγενείς τους, σε ολόκληρη την Ουκρανία και λένε ότι εμείς έχουμε πάνω από το κεφάλι μας Ρώσους. Είτε βρίσκονται κοντά στην Κρυμαία, είτε βρίσκονται κοντά στη Λευκορωσία, είτε είναι στα σύνορα με την Ρωσία. Αυτή η πίεση λοιπόν έχει αρχίσει και εκνευρίζει τους Ουκρανούς που δεν ακούνε τίποτα άλλο, απλώς προσπαθούν να συνεχίσουν τη δική τους ζωή. Να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Δημήτρη Σουλτογιάννη, διότι Δημήτρη, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι δεν έχει ενδείξεις ότι η Ρωσία αποσύρει στρατιωτικές δυνάμεις από τα σύνορα. Και χθες το βράδυ είχαμε και ένα διάγγελμα από τον πρόεδρο Biden. Ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, καλό μεσημέρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Αξιωματούχος του State Department έλεγε χαρακτηριστικά πριν από λίγο στο Star ότι μια ειλικρινής οπισθοχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία φυσικά και θα ήταν ευπρόσδεκτη, αλλά Γιώργο, στην προκειμένη περίπτωση και προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, λένε οι Αμερικανοί. Αυτό επιβεβαιώνει και το χθεσινό διάγγελμα του Biden, όπως είπες, το ότι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα, σταχυολογώντας τα βασικά σημεία της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Γιώργο, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Biden δεν εμπιστεύεται σε καμία περίπτωση τον Πούτιν. Για πρώτη φορά ακούμε επίσης, και να σταθούμε εδώ, είναι πολύ σημαντικό, από προεδρικά χείλη, ότι αν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, μία από τις πιο καταστροφικές για τη Μόσχα κυρώσεις θα είναι το να μην γίνει ο αγωγός Nord Stream 2 που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία. Βέβαια, εδώ πρέπει να σου πω ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία την τρίτη κατά σειρά που είχε ο Biden με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, στο τραπέζι, Γιώργο, έπεσε και το ενδεχόμενο να υπάρξουν κυρώσεις κατά βάση οικονομικές προς τη Ρωσία, ακόμα και αν δεν γίνει εισβολή στην Ουκρανία. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ο Λευκός Οίκος ξεκαθαρίζει μια και καλή ότι δεν θα στείλει Αμερικανούς να πολεμήσουν, ότι επιθυμεί τη διπλωματική οδό, ότι ο ρωσικός λαός δεν είναι ο εχθρός και ότι η Δύση σε κάθε περίπτωση παραμένει ενωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Σουλτογιάννη και τον Σπύρο Λάμπρου. Και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο με την Μάρα Ζαχαρέα. Τώρα, ελάτε πριν πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας, να δείτε με τη βοήθεια των συναδέλφων από το τμήμα οπτικοποίησης του ΣΤΑΡ τον χάρτη της περιοχής για να καταλάβετε που έχουμε ουσιώδη διαφοροποίηση σήμερα, τουλάχιστον με βάση τα όσα μας δίνουν να καταλάβουμε οι Ρώσοι. Εδώ είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εδώ είναι η κατεχόμενη περιοχή της Κρυμαίας, από την οποία υπογραμμίζουν οι Ρώσοι τουλάχιστον ότι αποσύρουν δυνάμεις και με βάση τα όσα λένε αξιωματούχοι των Ρώσων, σε όλο το φάσμα των συνόρων και εδώ στην περιοχή του Ντονμπάσο, που είναι οι αυτόνομες, όπως έχουν αυτοανακηρυχθεί στην πραγματικότητα, περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, αλλά και όσο προχωράμε προς τα βόρεια και προς την Λευκορωσία, θα υπάρχει το επόμενο διάστημα απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων. Βεβαίως, η Δυτική, το ΝΑΤΟ, διαμηνύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να αποδειχθεί και στην πράξη. Εδώ όμως, από εδώ έχει ξεκινήσει, τουλάχιστον με βάση τις επίσημες πληροφορίες, η απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας.